Για πρώτη φορά οι τρεις αντιπριτάνοι του Πανεπιστημίου Αθηνών έστειλαν επιστολή στον αρχηγό της αστυνομίας, ζητώντας τη φύλαξη του ιστορικού κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος στο Προπήλαια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει η σημείωσή τους ότι γύρω από το Πανεπιστήμιο δρόμοι, πεζόδρομοι και πεζοδρόμια είναι κοινόχρηστοι χώροι. Δεν αποτελούν δηλαδή ακαδημαϊκό άσυλο. Κανένα πεζοδρόμιο δεν είναι άσυλο. Το πεζοδρόμιο αποσχέτω κοινόχρηστοι χώροι. Στιγμή λοιπόν που γίνονται ιδιώτες, πεζοδρόμια πρώτα απ' όλα επέμβει σε κελέψη όπως επεμβαίνει σε όλα τα άλλα πεζοδρόμια του κόσμου. Η συζήτηση περί ασύλου πάντως έρχεται για άλλη μια φορά στο προσκήνιο με αφορμή και τον ξυλοδαρμό του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστου Κίτα από τους νεαρούς που εισέβαλαν στην Βρετανία. Αποτέλεσμα ήταν να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο με εγκεφαλική διάσηση. Η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε εγκληματική την επίθεση εναντίον του πρίτανη. Πρόκειται, τόνισε, για ομό και απροκάλυπτο φασισμό. Ως Υπουργός Παιδείας, σε συνεχή επαφή με τις πανεπιστημιακές αρχές, έχω κάνει σαφές ότι είμαστε πλάι και έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις αποφάσεις και τις επιλογές του Πανεπιστημίου. Η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι θα πρέπει να αλλάξει το νομικό καθεστώς περί ασύλου και προς αυτή την κατεύθυνση θα στηρίξει την κυβέρνηση. Η κοινωνία είναι έτοιμη, η αξιωματική αντιπολίτευση στηρίζει, η κυβέρνηση δεν έχει καμία δικαιολογία να διστάσει σήμερα. Αύριο ίσως είναι αργά. Ο πρίτανης του Μετσοβίου Πολυτεχνείου Κώστας Μουτζούρης ωστόσο τονίζει ότι όταν τελούνται εγκληματικές πράξεις δεν απαιτείται συγκατάθεση των Βρετανικών αρχών για την επέμβαση της αστυνομίας. Ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί να γίνει παρέμβαση είτε με πρόσκληση από το Βρετανικό Συμβούλιο είτε αυτεπάγγελτα την αστυνομία. Ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επικρότησε την επέμβαση των αστυνομικών στον προαύλιο χώρο για να συλλάβουν αντιεξουσιαστές που πετούσαν Μολότοφ. Όταν τελούνται αξιόπινες κακουργηματικές πράξεις όπως είναι η χρήση Μολότοφ, η παρουσία δημόσιας δύναμης είναι αυτονόητη. Ιδιαίτερα σκληρός είναι ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιωακήμ Γρισπολάκης. Είναι υποχρέωση της αστυνομίας και του εισαγγελέα και αλλιώς, αν δεν το κάνουν, παραβαίνουν το καθήκον τους και πρέπει να ελεγχθούν. Εάν δεν παρεμβαίνουν χωρίς την ειδοποίηση των πανεπιστημιακών αρχών σε περίπτωση που διαπιστώνουν εγκληματικές ενέργειες. Είναι ντροπή τους. Εκβιαστικά χαρακτήρισε τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι Πριτάνης η Αλέκα Παπαρίγα και κάλεσε την πανεπιστημιακή κοινότητα να περιφρουρήσει τα ιδρύματα. Εκτιμάμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν οι Πριτανικές αρχές μπροστά σε έναν εκβιασμό και εκβιαστικά διλήμματα ή να χάνουν το κεφάλι τους ή να φωνάξουν την αστυνομία να καταλύσει το άσυλο. Ο συνασπισμός με ανακοίνωση της πολιτικής κίνησης Πανεπιστημίων ΤΕΗ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι το άσυλο κατοχυρώνει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, όχι την ελεύθερη χρήση της βίας. Και συνεχίζει, τονίζοντας ότι καταδικάζει απερίφραστα πράξεις φανατισμού, τραμπουκισμού και μυσαλλοδοξίας που καταλύουν το άσυλο, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.